Συμπληρώνεται σήμερα ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, με υλικό αποτέλεσμα που είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Μέσα από το πρόγραμμα λοιπόν Be Secure, Feel Secure, σας λέω το υλικό κομμάτι, φτιάξαμε 8 παιδικές χαρές στο 5ο διαμέρισμα, 5 σχολικά κτίρια στο 5ο διαμέρισμα, αγοράσαμε 4 περιπολικά αυτοκίνητα και 2 μοτοσυκλέτες που δόθηκαν στην αστυνομική δέντες Πειραιά, συν τα 2 συμβούλια τα οποία τοπικής εγκληματικότητας και ενημέρωσης θυμάτων, τα οποία λειτουργούν στην πόλη μας. Νομίζω αυτά είναι αυτά αποτελέσματα. Ένα πολύ πραγματικά σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και είναι προφανές ότι σε μια πόλη σαν τον Πειραιά μας απασχολούν τα θέματα της αστικής ασφάλειας. Όπως και όλες τις πόλεις βεβαίως, αλλά μια πόλη λιμάνι, όπως είμαστε στο Πειραιά, τα χαρακτηριστικά του προφανώς και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Άρα θέλω να συγχαρώ όσους πλάσους ενεπλάκησαν και είναι πολύ σημαντικό ότι συμμετείχαν δύο πανεπιστήμια σημαντικά, η Πάντη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, συμμετείχε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογία πολύ σημαντικές. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο δυστυχώς ολοκληρώνεται, αλλά είμαστε εδώ για να υποβάλουμε και σε νέα παρόμοια προγράμματα και να διεκδικήσουμε πόρους για τον Πειραιά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ολοκληρώνουμε ένα κύκλο ενός πολύ σημαντικού και μεγαλεπίβολου προγράμματος όπως το Be Secure, Feel Secure, το οποίο εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε στο Δήμο Πειραιά τα τελευταία 3,5 πλέον χρόνια και στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω σαν επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος το Δήμαρχο Πειραιά, το Δήμο Πειραιά, όλους τους συνεργάτες, τους θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος και να ευχηθώ το πρόγραμμα και όλα τα σημαντικά που υλοποιήθηκαν μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχουν μία βιωσιμότητα, το πρόγραμμα να συνεχίσει να υπάρχει, να λειτουργεί ουσιαστικά το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης, να συνεχίσει να λειτουργεί η Μονάδα Υποστήριξης Θυμάτων, η δικτύωση που έγινε μεταξύ των φορέων του Δήμου Πειραιά να συνεχίσει να υπάρχει προς όφελος της αναβάθμισης, της ποιότητας ζωής, της καθημερινότητας του κάθε πολίτη που ζει στο Δήμο Πειραιά και αν είναι δυνατόν αυτό το πρόγραμμα να μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο να εφαρμοστεί και σε άλλους Δήμους της Ελλάδας. Εγώ συμμετείχα ως πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας που με δική μας εισήγηση, δική μου εισήγηση ως αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας είχε συσταθεί. Οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα εγώ έχω ιδιαίτερη συγκίνηση διότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Μου έδωσε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω το Δήμο και σε ευρωπαϊκά φόρα, πολύ συχνά και με διεθνές ακροατήριο, έτσι ώστε να δείξουμε τη δουλειά που κάνουμε στο Δήμο στο κομμάτι της ασφάλειας και να δικτυωθούμε και με αντίστοιχους φορείς ευρωπαϊκών πόλεων. Πραγματικά μου φαίνεται σαν χθες που κάναμε την εναρκτήρια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα. Θεωρώ, κατά την προσωπική μου άποψη, ένα από τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποίησε ο Δήμος Πειραιά. Και εύχομαι να αφήσει ένα αποτύπωμα και για τη συνέχεια μια παρακαταθήκη για τη συνέχεια στο Δήμο μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετείχαμε σε αυτό το πρόγραμμα, το Be Secure, Feel Secure. Γνωρίζουμε και με τον καλό και με τον άσχημο τρόπο ότι η ασφάλεια είναι το Α και το Ω, ειδικά στους κοινόχρηστους στους χώρους και στους ανοιχτούς χώρους. Ως διεύθυνση και ως πολιτικός προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού που συμμετείχαμε σε αυτό το πρόγραμμα, αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι για την όλη πορεία και χαιρόμαστε που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εντός εισαγωγικών τελετή λήξης του προγράμματος. Βοηθήσαμε πάρα πολύ κάποιους κοινόχρηστους χώρους. Στον τομέα ειδικότητάς μου, ειδικά τις παιδικές χαρές, επιλέξαμε 8 παιδικές χαρές στην 5η Δημοτική Κοινότητα, μια κοινότητα η οποία είναι πύκνο κατοικημένη με ελάχιστους ελεύθερους χώρους. Προέβημεν σε παρεμβάσεις οι οποίες ουσιαστικά τις έκαναν πιο ασφαλείς. Τοποθετήσαμε νέα δάπεδα τα οποία αντικατέστησαν τα παλιά τα οποία ήταν φθαρμένα και κάπως επικίνδυνα. Συντηρήσαμε τα παιχνίδια, τα όργανα, τα κάναμε ασφαλή για όλα τα παιδιά και για τους γονείς. Έχουμε ακούσει πολλά θετικά σχόλια. Κάναμε παρεμβάσεις και σε σχολεία, έτσι ώστε να εξοραίσουμε στα πλαίσια του δυνατού όλους αυτούς τους χώρους και να αλλάξουμε την εικόνα του Πειραιά μας. Χαιρόμαστε που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα. Είμαστε υπατμών και για νέα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν σκοπό και την ασφάλεια και τον εξοραϊσμό των κοινόχρηστων χώρων. Και επαναλαμβάνω ότι ήταν μια μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Είμαστε σήμερα στην τελική εκδήλωση του έργου Be Secure, Feel Secure. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Πολλά σημαντικά αποτελέσματα έχουμε να δείξουμε όσον αφορά το τεχνικό αλλά και το κομμάτι του Urban Development.